Μια άλλη φορά πηγαίνουμε εκεί στην Αγιάννα, σε ένα καλυβάκι, δεν θέλω να πω μωρέ το όνομά τους, για να μην τους βάζω σε πειρασμό, θα άξιζε να πω το όνομά τους. Πηγαίνουμε λοιπόν και μου λέει ο πάτερ, τι ώρα θα γυρίσετε, θα βγαίναμε στα σκητήρια έτσι να δούμε άλλους πατέρες, φίλους και να προσκυνήσουμε, τι ώρα θα γυρίσεις Παπαχρήστο μου, δεν ξέρω, να δούμε. Θα μου πεις περίπου, θέλω να ξέρω. Του λέω, 3 ώρες θα τις φάμε. Εντάξει. Γυρίζουμε λοιπόν και βλέπουμε ένα τραπέζι στρωμένο. Πω, 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 τι τραπέζι ήταν αυτό, ένα τεράστιο ψάρι. Ήμασταν εμείς καμιά 6-7 άτομα. Το ψάρι θα ήταν πάνω από 10 κιλά ψαρούκλα. Μας το είχε τη βάση. Ψάρι. Πατάτες, τηγανιτές, αυγά, τυριά, σαλάτες, φρέσκο ψωμί, πω 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 πω, λέω πανηγύρι είναι εδώ. Το πιο όμως όμορφο ποιο ήτανε, δέστε τώρα, για μας είχε φτιάξει το πιο όμορφο γεύμα. Και αυτός το καλοκαιράκι στην άκρη παίρνει ένα πιάτο, παίρνει μια μεγάλη ντομάτα, την κόβει σε κομματάκια, τη ρίχνει λίγο αλατάκι και λίγη ριγανούλα, παίρνει και ένα ξερό κομμάτι ψωμί και τρώει. Του λέω, ρε πάτερ, δεν φας από το ψάρι, έλα βρε, Παπαχριστό μου λέει, μην με πειράζει, εγώ καλόγερος είμαι. Εγώ πρέπει να τηρήσω τα καλοκαιρικά μου, πρέπει να κρατήσω το αλάδωτό μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το πιο σπουδαίο όμως, έτρωγε με την ισχύα του, μας έλεγε και ωραίες ιστορίες, χωρίς να τον νοιάζει. Παίρνω ένα κομμάτι ψάρι, το βάζω στο πιάτο, σκύβει, χωρίς να πει, εγώ είμαι νηστευτής, όχι. Εδώ μπήκε η υπακοή. Μπήκε η υπακοή. Να είναι ευλογημένο, Παπαχρήστο μου. Και το έφαγε. Και μου λέει ο κοινός μας φίλος, όσο και αν το βάλεις, θα κάνει υπακοή και θα το φάει. Νηστεία, αγάπη σε μας και υπακοή σε ένα τραπέζι. 3 αρετές που φτιάχνουν ψυχές αγιασμένες. Έτσι είναι. Νηστεία, αγάπη και υπακοή.